Παίρνεις, αγεμίζει το χέρι σου, δεν γίνεται. Εσύ. Ό,τι είπε ο... Ό,τι ελάλησε ο προηγούμενος, Ό,τι λένε. Έχεις καμιά μας προτείνεις. Εγώ είμαι από το σωματείο Χοντομπαλούτσι Καμωράκια, εδώ στην Ελλάδα. Κάνουμε έναν έρωνα αυτή την περίοδο, γιατί βλέπουμε ότι μερικές Ελληνίδες είναι πολύ αδύνατες και πρέπει να παχύνουν, πρέπει να τελειώσει αυτό το θέμα. Θα βοηθήσουμε εμείς. Όποιος μπορεί. Τι να κάνουμε, θα σταΐσουμε. Τι σ' αρέσει πάνω σε μια κοπέλα? Τι λέει, πλάτη, άμα δεν διπλώνει 2-3 φορές, δεν γίνεται η κουβέντα, ρε φίλε. Πόβο και εσύ. Πρέπει να βάζεις χέρι να χώνεται μέσα, ξέρεις. Εσύ θα δεχόσουν να πάχαινες για έναν άντρα? Ποτέ, γιατί θέλω να έχω πάντα τη σιλουέτα μου, θέλω μια sexy lady. Όχι, για δείτε παιδιά, δεν είμαι πανέμορφη. Να έχω τη σιλουέτα μου, την ομορφιά μου, πολύ ωραία μου μάτια και το πρόσωπο, για να μπορώ να ελκύσω τους ωραίους άντρες. Τι είδος γυναίκα προτιμάω? Είναι η κοπέλα δίπλα μου. Α, οπότε τα λέει όλα. Τα λέει όλα, δεν μπορώ να... Α, εντάξει. Μ' αρέσει να είναι σοβαρή, ναι. Καλλιεργημένη, ψηλή και καστανή. Τι είδος άντρα θα προτιμούσατε? Για πάντα, για πάντα. Περιμένω απάντηση. Από εκεί, από εκεί. Κοιτάξτε. Λαχνώ με πράσινα μάτια. Όχι, δεν έχω τέτοια αυτό το θέμα. Κάποιον καλό, εντάξει, φυσικά να συμπεριφέρεται όπως μας αξίζει. Καρματίστε εσείς. Αυτό πιο πολύ. Να συμπεριφέρεται όπως μας αξίζει σε μια γυναίκα, να συμπεριφέρεται ένας άντρας. Τι θα προτιμούσες παραπάνω σε έναν άντρα? Να είναι λίγο πιο στρουμπουλός, πιο παχουλούλης ή λίγο πιο λεπτός? Αν δεν έχω τέτοια προβλήματα. Δεν έχεις τέτοια? Όχι, άμα μου συμπεριφέρεται πραγματικά αυτό όπως μου αξίζει, δεν με νοιάζει τόσο το εξωτερικό. Τι σου αρέσει σαν γυναίκα? Μόνο καμπελούτσι. Σαν πια καλά ζωμάτα. Εγώ Ισπανίδα, έτσι η Αργεντίνα, τέτοια φάση, μελαχρινή. Θα ήθελα να προσέχει τον εαυτό της και να έχει καμπύλες, εμένα με ενδιαφέρει. Θα την προτιμούσες να είναι λίγο πιο χοντρούλα? Ναι, σίγουρα. Ναι. Θα μου άρεσαν πιο πολύ λεπτές, αλλά δεν έχω θέμα. Κοίταξε, δεν μου αρέσει αυτό το Νίκη Μινάς γενικά, το πολύ ψεύτικο. Ναι, δεν μου αρέσει αυτό και πολύ. Το πιο γήινο, ρε παιδί μου, ας είναι λίγο τσουποτή, αλλά αυτό. Μέχρι εκεί δηλαδή, δεν σου άρεσε κάτι παραπάνω? Τι είπαμε, όχι. Είμαι από το σύλλογο Χοντομπαλούτσι Καμωράκια. Χοντομπαλούτσι Καμωράκια. Ναι, δηλαδή βλέπουμε ότι όλες εδώ είναι αδύνατες και θέλουμε να κάνουμε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο να τις παχύνουμε όλες. Δηλαδή το θεωρούμε τελείως δηλαδή. Εγώ συμφωνώ με οι γυναίκες να έχουν παραπάνω κιλά. Απλώς θα φαίνεται προσπαθούμε εδώ τώρα στην Ελλάδα να τις παχύνουμε ή αλλιώς εξορία. Παρακαλώ, ελάτε από εδώ γιατί είμαστε από το σύλλογο. Όχι κατά του ρατσισμού τώρα, ελάτε λίγο. Εγώ είμαι από το σύλλογο και πρόεδρος Χοντομπαλούτσι Καμωράκια, που μας αρέσουν οι παχουλές. Εσείς γιατί είστε αδύνατες έτσι? Έτσι το καλούπι μας, τι να κάνουμε. Σας βλέπω και κλαίμε και εμείς έχουμε πει αυτά τα Χριστούγεννα να δώσουμε συμβουλές εσάς τι πρέπει να φάτε, ώστε να είστε και πιο ποθητές, να γίνετε ακόμα πιο όμορφες. Λέω και να φάω, δεν παχαίνω. Μετά από κάποια χρόνια όταν παντεύεται μια γυναίκα, φουσκώνει, γίνεται σαν παλωνάκι? Αυτό φταίει ο άντρας. Αν ο άντρας προσέχει τη γυναίκα, δεν θα γίνει σαν μπαλουλάκι. Αυτό πιστεύω εγώ. Τώρα δεν έχω παντρευτεί, δεν ξέρω, μικρός ακόμα, βλέποντας και κάνοντας. Μόνο με τα χοντροπαλούτσια. Έχεις κολλήσει με τα χοντροπαλούτσια. Μα αυτό είναι το ζουμί, να σου πω κάτι. Μα αυτό είναι το ζουμί. Μα να σου πω κάτι. Δηλαδή θα πρέπει να τρέπονται εδώ στην Ελλάδα. Πρέπει να τους στείλουμε σε εξορία κάτω από 50 κιλά, 60 εξορία όλες οι γυναίκες. Είναι αυτό το πράγμα. Πρέπει να τρεπόμαστε λίγο. Βέβαια, τι να μαζεύτησε εδώ πέρα, πρέπει να είναι 40 κιλά για να πάει με άντρα. Πρόκειται για 6 καμπύλες. Είμαι από το σύλλογο Χοντομπαλούτσι Καμωράκια, πρόεδρος κιόλας. Και είναι πολύ, ευχάριστο να βλέπουμε ανθρώπους να θέλουν καμπύλες που να θέλουν έτσι τις αφρατούλες. Εντάξει. Υπάρχουν και αυτοί, υπάρχουν και άλλοι. Είναι ανάλογα τα γούστα. Πιστεύεις όμως εσύ ότι ο Έλληνας τι του αρέσει? Η αδύνατη ή χοντρή? Ή μπορεί να φοβάται να προχωρήσει με μια χοντρή επειδή του αρέσουν πάρα πολύ χοντρές? Ναι, πιστεύω η πλειοψηφία φοβάται να προχωρήσει με μια χοντρή. Οι όλοι είναι σε μια μέση λύση. Ποιες είναι καλύτερες δηλαδή στο κρεβάτι, αφρατούλες ή αδύνατες? Οι αφρατούλες είναι στην Α και οι λεπτές εννοείται στο κρεβάτι. Οι αφρατούλες είναι πιο καλές, ναι. Μπορώ να το ομολογήσω αυτό. Και μου λες, τι προτιμάς, κλαρινογαμπρούς ή κάγκουρες? Λοιπόν, προτιμώ έναν λαϊκό, γιατί με λαϊκό, επειδή ασχολούμαι παράλληλα και με το τραγούδι, εκτός ότι εγώ σπουδάζομαι και τραγουδίστρια, για να το διαφημίσω και αυτό.
Προτιμώ τους λαϊκούς και τους άντρες βαρβάτους. Α, ο Μικές, Μικη, γεια σας εδώ, αγόρι μου. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο πλάσμα με πανέμορφα χαρακτηριστικά. Έχει πολύ μεγάλα μάτια. Τι κορμοστασιά είναι αυτή, αγόρι μου. Σε θέλω, το θέλω το αγόρι μου, το θέλω. Συμφωνείς και εσύ. Κλέψω, ταιριάζουμε. Ταιριάζουμε, παιδιά, όσο το βλέπετε. Έχουν ακούσει κάποια σχόλια εναντίον των παχουλών γυναικών ακόμα και στην παραλία όταν πάνε με το μαγιό και διάφορα. Υπάρχει, είναι με τον άνθρωπο. Είναι ανάλογα και τι παιδί έχει ένας άνθρωπος και πώς θα το αντιμετωπίσει. Και πώς θα το αναθρέψει κιόλας. Ναι. Είναι ένα άνθρωπο. Το πώς θα αναθρέψει κάποιον. Ναι, την οικογένειά του. Ότι δεν πρέπει να κρίνει τον άλλον, ας πούμε, άμα είναι πιο χοντρός, πιο λεπτός. Άμα είναι πιο λεπτός, θα βγω μαζί του. Εντάξει. Θα την έχω κοπέλα, άντρα, δεν ξέρω εγώ τι. Και άμα έχει παραπάνω κιλά, όχι. Μακριά. Είναι ανάλογα τι σου έχουν μάθει.